Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Μαυροβάτου για τα καλά του λόγια, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, για το μεγάλο ενδιαφέρον του, για το χωριό του και τους συγχωριανούς του. Η δημόσια τοποθέτησή του και η υπεύθυνη στάση του προς την παράταξή μας υιοθετεί αυτά που από την πρώτη στιγμή υποστηρίζουμε. Ενώνουμε τη δράμα και τους δραμινούς από όλους τους παραταξιακούς χώρους, διότι ο κύριος Κοντανίδης προέρχεται από την παράταξη πόλη και ζωή. Και αυτό σήμερα αποδεικνύεται περίτρανα. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στα δελτία τύπου και στις δημόσιες τοποθετήσεις της παράταξης πόλης και ζωής και της αυτοδιοίκησης πολιτών. Ας τους κρίνουν οι συμπολίτες μας. Αυτό που έχω να τονίσω είναι, πρώτον, προσπαθώ εδώ και 1,5 χρόνο περίπου να φέρω μια επένδυση στη δράμα που δημιουργεί αρχικά 35 έως 40 θέσεις εργασίας σε δύσκολους καιρούς, με μεγάλη ανεργία, με νέα παιδιά που ψάχνουν εργασία και δεν βρίσκουν. Δεύτερον, σε αυτή μου την προσπάθεια υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλου του τοπικού συμβουλίου του Μαυροβάτου από όλες τις παρατάξεις συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, αλλά και αποδοχής όλης της τοπικής κοινωνίας που θέλει την επένδυση. Τρίτον, το τίμημα για την ενοικίαση αυτού του χώρου είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο τίμημα. Άρα, διασφαλίζονται 3 φορές περισσότερα χρήματα για τον Δήμο της Δράμας. Τέταρτον, η παραχώρηση του συγκεκριμένου ακινήτου προς τον Δήμο Δράμας έχει παραχωρηθεί ως χερσολίβαδο και όχι ως αγροτεμάχιο υψηλής παραγωγιμότητας. Μέχρι σήμερα λοιπόν δεν υπάρχει απόφαση που αλλάζει αυτήν την χρήση. Πέμπτον, στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή από όλες τις παρατάξεις που συμμετείχαν συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης υπάρχει ομόφωνη απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας προς τον επενδυτή. Αυτά προς ενημέρωση των συμπολιτών μου, γιατί σε αυτούς λογοδοτώ και ας κρίνουν τη στάση τη δική μου και την στάση των 2 αντιπολιτεύσεων που από την πρώτη στιγμή πολεμούν να μην γίνει η επένδυση στον Μαυρόβατο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα άνεργα παιδιά μας. Δεν μπορώ όμως να μην ασχοληθώ με την στήρα αντιπολίτευσή μου στο πρόσωπό μου από τον επικεφαλή της παράταξης πόλης και ζωή και εξηγώ το λόγο. Μίλησε για εκδρομή μου με τα καπί της δράμας στην Κρήτη. Δεν μπορεί λοιπόν να παραπληροφορεί τους πολίτες της δράμας όταν την ίδια ημερομηνία υπάρχει η Πανελλήνια Σύνοδος των Φώστα στην Κρήτη και μάλιστα ο Δήμαρχος της Δράμας αποδεικνύεται στο φυλάδιο του συνεδρίου ότι είναι μέλος και του Προεδρείου. Μήπως θέλει ο κύριος Ζαχαριάδης να στείλω και φωτογραφίες της παρουσίας μου στο συνέδριο? Λυπάμαι ειλικρινά, γιατί ένας νέος άνθρωπος σαν αυτόν χρησιμοποιεί πολιτικές παλαιότερων χρόνων που δεν ανταποκρίνονται στο νέο και στο καινούριο που επαγγέλλεται. Κατανοώ όμως την αγωνία του να επιβληθεί στην παράταξή του και τον δικαιολογώ.
Κλείνοντας, συνειδητά έχω επιλέξει τον δρόμο της σύνθεσης και όχι της διαίρεσης, κρατώντας μια σοβαρή στάση με τις αντιπολιτεύσεις. Οι καιροί είναι δύσκολοι και οι συμπολίτες μας δεν υιοθετούν λογικές αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων. Αυτόν τον δρόμο ακολούθησα πριν από τις εκλογές, αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσω και τώρα. Ας κρίνει λοιπόν ο κόσμος και ας συγκρίνει όλους εμάς.